Λοιπόν, leaders, Τρίτη και όχι Δευτέρα για να είμαστε σοβαροί. Για να έχουμε κάτι να συζητάμε. Γιατί η συνάντηση Μτσοτάκη-Ερντογάν ήταν η Δευτέρα. Τι να λέμε εμεί Δευτέρα μεσημέρι, να κάνουμε τι πυθίε. Δεν γίνεται. Ε, Όπω λέγαμε χαριτολογώντα πριν με τον εκλεκτό καλεσμένο, σήμερα λόγω όλου αυτού του όριμαχδού των θεμάτων χρειαζόμασταν μια πληθωρική παρουσία. Την έχουμε εκεί κυριολεκτικά και μεταφορικά μαζί μα ο αγαπητό Αλέξαδο Ποτόπουλο, πολύ γνωστό διεθνολόγο και έγκυρο αναλυτή από εγώ και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δέχομαι με μεγάλη χαρά το πληθωρισμό σα. Έχω ξοδέψει θα... πολλά χρήματα ξέρετε, για να κερδίσω την επένδυση. Η επένδυση είναι αμοιβαία εδώ στην περίπτωση. <laughs> να πω ότι με τον κύριο Δεσποτόπουλο πάντα κάνω καταπληκτικέ συζητήσει, διότι δεν συμφωνούμε σε όλα. Για παράδειγμα, το θέμα των σκοπίων. Αλλά ε, είναι τόσε πολλέ οι εξελίξει, αγαπητέ κύριε Δεσποτόπουλε, γύρω μα. Σε τέσσερι μέρε, αν μέτρησα καλά, ξαφνικά ένα μπαράζ μη εξελίξεων ή εξελίξεων θα μου πείτε εμεί εσείς θα μου πείτε, και θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως από τα πιο φρέσκα που είναι τα ελληνοτουρκικά. Και να ρωτήσω αν η γεύση που σας άφησε η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα είναι γλυκιά ή πικρή και πώς αιτιολογείται. Ήταν θετικά άνοστη, θα mm -hmm. έλεγα. Δηλαδή νομίζω ότι είχαμε αυτό που περιμέναμε να έχουμε. Ε, περιμέναμε δηλαδή τι οι δύο ηγέτες να μας διαβεβαιώσουν ότι το τρένο της μη σύγκρουσης, της μη κρίσης και των μικρών βημάτων εξομάλυνση των σχέσεών μα είναι ακόμα στι ράγε. Γιατί ξέρετε, το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια ανησυχία ότι θα μπορούσε να έχει εκτροχιαστεί. Άρα αυτό είναι το μήνυμα. Δεν, εγώ προσωπικά δεν περίμενα, το είπα και νωρίτερα σε άλλε δημόσιε παρεμβάσει μου, ότι θα είχαμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Νομίζω δεν έχουμε αγγίξει καν τα σημαντικά θέματα. Είμαστε σε ένα πλαίσιο που διατηρούμε το μη κρίση. Ξέρετε, να σα το πω λίγο απλά το να διαφωνούμε αλλά να μην μπλακωνόμαστε, ναι. αν με επιτρέπετε την έκφραση. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Αυτό για μένα σημαίνει μόνο κέρδος. Σημαίνει μόνο κέρδος υπό την προϋπόθεση ότι δεν σταματάς να ενισχύεις την αποτρεπτική σου δύναμη. Έτσι, υπό αυτή την προϋπόθεση σημαίνει κέρδος. Ότι δεν κοιμάσαι δηλαδή. Ο... ναι βεβαίως, ότι ναι έχεις ένα ε, ισχυρό αξιόμαχο, συνεχίζεις να εξοπλίζεσαι, έχεις ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, έχεις ισχυρέ για συμμαχίες και προσέρχεσαι καλή πίστη. Τι έχουμε μέχρι σήμερα κερδίσει, Καταρχάς έχουμε ένα χρόνο που δεν έχουμε περιπτώσει και παραβιάσει το Αιγαίο, αλλά ούτε και ιδιαίτερη η θαλάσσια δραστηριότητα. Αυτό μην το περνάμε ελαφρά. Mm -hmm. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν έχουμε νεκρού. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να ξεχάσω τον Ιλιάκι, τον Βλαχάκο. Υπάρχει μια λίστα ειρών, οι οποίοι δώσαν το αίμα του και εμεί σήμερα καθόμαστε εδώ και συζητούμε. Η ρεμία είναι καλό πράγμα. Η μη κρίση. Το τελευταίο 12 μόνο από καύσιμα για τις υπερπτήσεις και παραβιάσεις που δεν είχαμε εξοικονομήσαμε 20 εκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον. Μπορεί και παραπάνω. Και έχουμε 10 ελληνικά νησιά αυτή τη στιγμή τα οποία υποφελούνται από τους Τούρκους επισκέπτες, οι οποίες μάλλον έχουν δεπλασιαστεί από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία. Yeah, μετά τη Βίζα εννοείται. Με, ναι, ακριβώς, με το πρόγραμμα της Βίζα. Ε, αυτά είναι καλοδεχούμενα, αλλά σας είπα και πάλι με την αίρεση ότι ταυτόχρονα δεν εφησυχάζομαι, προετοιμαζόμενοι για το καλύτερο, είμαστε πάντα έτοιμοι για το χειρότερο. Ναι. Όμω εδώ είναι μια σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν από την τοποθέτησή σα και για πιο βασικό βρίσκω το τι γίνεται με τα μεγάλα θέματα. Διότι το Κυπριακό είναι ακόμα ανοιχτό, το Αιγαίο είναι ακόμα γκρίζο για του Τούρκου, διορθώστε με αν κάνω λάθο, το τουρκολογικό μνημόνιο είναι ακόμα εν ενεργεία, δεν έχει αποσυρθεί και συνεχίζουμε να, λέμε, να λένε και εμεί να λέμε ότι υπάρχει μια τουρκική μειονότητα στη δυτική Θράκη και εμεί να απαντάμε είναι μουσουλμάνοι πολίτες της Θράκης. Υπάρχει μια παράλληλη συζήτηση. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Πώ θα φύγουν αυτά από το τραπέζι χωρίς δικέ μα παραχωρήσει, ρωτώ. Δεν θα φύγουν διότι δεν θα παραχωρήσουμε. Mm -hmm. Εγώ δεν ε, ε, έχω την αίσθηση ότι είμαστε κοντά στο να λύσουμε μεγάλα θέματα με την Τουρκία. Ακριβώς γιατί η Τουρκία έχει αναπτύξει μια αναθεωρητική πολιτική την οποία όχι μόνο δεν μαζεύει, αλλά την μεταφέρει και στα βιβλία της. Βλέπετε, μεταφέρει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στα σχολικά βιβλία. Ε, λίγες μέρες πριν τη συνάντηση είχαμε την ενεργοποίηση της απόφασης του 20 για την μετατροπή της Ιεράς Μονής της χώρας σε τζαμί. Λοιπόν, αυτά είναι μικρά σημάδια που όμως μας δείχνουν ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει πολιτική. Άρα δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε επίλυση και των θεμάτων μας και όσο είναι το πλαίσιο αυτό που ζούμε στις μέρες μας. Το οποίο είναι ένα πλαίσιο δεκαετιών, δυστυχώ, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια λύση. Θα πρέπει να αλλάξουν πολύ ισχυρέ συμμαχίε, ισχυ... πολλά γεωπολιτικά δεδομένα, για να μπορέσει μία από τι δύο χώρε να βρεθεί μπροστά. Μπορούμε όμως να έχουμε τη μικρή κρίση. Ναι. Μπορεί να είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση που να μην έχουμε το δάχτυλο στο όπλο τη σκανδάλη και να συνεπάρχουμε, διότι ξέρετε δυστυχώ. Είμαστε καταδικασμένοι γεωγραφικά με τους Τούρκους ένα γάμο και η γεωγραφία δεν σου επιτρέπει διαζύγια. Άρα προσπαθούμε να συνεπάρξουμε εν ηρεμία. Ναι, αλλά χάνουμε 3-0 στο ημίχρονο και το μόνο που μπορούμε να κερδίσουμε είναι να μην φάμε άλλα γκολ. Τι εννοείται χάνουμε 30. 3-0. 3-0 στο ημίχρονο χάνουμε. Έχουμε χάσει τη μισή Κύπρο. Έχουμε γκρίζο το μισό Αιγαίο, μην τα επαναλάβω πάλι και γίνομαι κουραστικό. Δεν ξέρω κανένα μεγάλο εθνικό θέμα, εξαιρώ τι περτήσει και τι παραβιάσει, που δεν είναι θέμα, είναι κατάσταση όπου να ζητάνε κάτι οι Τούρκοι από εμάς. Εμείς έχουμε ζητήματα. Εμείς ζητάμε και η παγίωση αυτή δεν είναι ισοπαλία. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια ήττα που απλώς κοιτάμε να μην γίνει μεγαλύτερη. Κοιτάξτε να δείτε. Να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί ε, τα πράγματα τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Mm -hmm. Έχουμε μια κατάσταση με την Τουρκία του αναθεωρητισμού που έχει ξεκινήσει από τα γεγονότα της Κύπρου, ίσως και λίγο νωρίτερα. Η Τουρκία συντοπίσε την αξία των θαλασσιών ζωνών ε, αργά. Δηλαδή είχε υπογράψει συνθήκη της Λοζάνης, είχε το νου τη στην ενδοχώρα. Δεν είχε, έτσι <coughs> καταλάβει την αξία των θαλασσίων γονών, δεν τυχαίο ότι ο Κεμάλ την Άγκυρα επέλεξε για ε, Ποτέ, πρωτεύουσα. πρωτεύουσα. και όχι παραθαλάσσια Κωνσταντινούπολη. Όταν κατάλαβαν την αξία των θαλασσίων ζωνών, τι είπαν, θα υφαρπάξουμε θαλάσσιε ζώνε από του Έλληνε, γιατί εμεί δεν έχουμε. Στην ουσία δεν έχει βάση του διεθνού δικαίου και βάση τη γεωγραφία. Ε, αυτό λοιπόν έχει αναπτύξει ένα δόγμα του διεκδικό εκ μέρους της Τουρκίας. Ε, αυτό το δόγμα ξέρετε υποστηριζόταν πάρα πολύ από έναν άξονα που είχε δημιουργηθεί. Ο οποίος μας έχει δημιουργήσει μεγάλες ε, δυσκολίε. Ήταν ο άξονα Ισραήλ, Τουρκία, Συνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο άξονα είχε εμά παραπονούμενους στο να διεκδικούμε, θυμάστε μια αναλογία για παράδειγμα σε εξοπλιστικά 7 προς 10. Mm -hmm. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε φτάσει ω μπροστά σύγχρονα αεροσκάφη. Δηλαδή, τα τελευταία γενιά είμαστε στο 10-0. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Mm. Το ότι η Τουρκία για πρώτη φορά στα 50 χρόνια αναγκάζεται να σταματήσει τι υπερτήσει και τι παραβιάσει στο Αιγαίο για να μπορέσει να έχει κάποιο είδου εξομάλυνση των σχέσεών τη με την Δύση και ειδικά με τι ΗΠΑ είναι μεγάλη επιτυχία για μα. Το ότι έγινε η άρση το εμπάρκο της πώληση όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία και κυρίως το φορουμ ελλαδα Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου το ενεργειακό δείχνει ότι η κατάσταση δεν είναι όπω ήταν επαγγειωμένη τα 50 χρόνια. Έχουμε σημαντικές γεωπολιτικές αντιστροφές. Ναι. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο αυτό σημαίνει ότι αλλάζει την Τουρκία από τον ένα μια αναθεωρητική δύναμη, όχι. Την έχει βάλει όμως ένα πολύ πιο δύσκολο πλαίσιο αυτή την περίοδο από Τώρα που είπατε ενεργειακά, μου γεννήθηκε αυτόματα η ερώτηση. Αν και οι ενεργειακέ μα στοχεύσει έχουν γίνει θυσία σε αυτή την ελληνοτουρκική προσέγγιση, θέλω να πω αγάπη και φιλία. Γιατί τα ενεργειακά είδαμε κάποια στιγμή να πατάνε γκάζι και τώρα είμαστε στη διαδικασία ή της νεκρά ή του φρένου. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σα μιλήσω για το τώρα και θα ναι. σα μιλήσω γενικά. Για το τώρα μην κρυβόμαστε. Ε, τα πράγματα έχουν φτερνάρει λόγω των εξελίξεων στην Λόρδα της Γάζας. Mm -hmm. Δηλαδή οι βασικοί ενεργειακοί σχεδιασμοί στη Μεσόγειο εμπλέκουν την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Όσο αφορά διάφορες γεωτρήσεις που κάνουμε δυτικά τη Πελοποννήσου, έρευνα κτλ. Αυτές συνεχίζονται κανονικά. Αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο ε, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν είναι σε θέση να μπορέσει να συζητήσει για παράδειγμα αν θα κάνει τον Ιστμέντ ή αν θα προχωρήσει ενεργειακά σχέδια αγωγών. Παρ' όλα αυτά όμως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις συνεχίζονται κανονικά και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο και έχουμε κουβέντες τεχνικού χαρακτήρα τις περισσότερες φορές, mm -hmm. όχι γεωπολιτικού. Θα σας πω όμως τώρα για τη μεγάλη εικόνα και εγώ ξέρετε μιλάω πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια. Ε, έχουμε θυσιάσει διαχρονικά ενεργειακές μας διεκδικήσεις λόγω της Άγκυρας. Mm -hmm. Δηλαδή το ότι πιθανά πε, ενεργειακή πόρη στο Αιγαίο θα μείνουν εγκλωβισμένοι, μείναν εγκλωβισμένοι και αν πρόκειται για υδρογονάνθρακε, για πετρέλαιο, είναι απαξιωμένοι πια. Είναι ένα αποτέλεσμα των δυσκολιών με το γείτονα και των δυσκολιών. Μην κρυβόμαστε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και σήμερα που μιλάμε είναι εύκολο να πάει η ελληνική κυβέρνηση και να αδειοδοτήσει σε μια εταιρεία να κάνει γεωτρήσει κοντά στα Ήμια για παράδειγμα. Όχι αλλά δεν μπορεί να το κάνει ούτε ενώτια όπω βλέπω. Ή τέλο πάντων μπορεί να αδειοδοτεί, αλλά αργούμε πάρα πολύ να μάθουμε τι βρήκαν οι έρευνε, πότε θα γίνει η πρώτη γεώτρηση. Σα το λέω από την πλευρά του δημοσιογράφου, πριν από ένα-ενάμιση ένα, χρόνο ήταν το πρώτο θέμα του δελτίου μα. Και για να είναι το πρώτο θέμα του δελτίου, δελτίου δε... μα, κάποιο μα έδινε την πληροφορία για να είναι. Σα πω. Ναι. Και τώρα ναι. είναι δίπλα στι κυρίε. Χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται ναι. χρόνο, το ξέρετε αυτά. Ναι. Είδαμε και στην Κύπρο ότι χρειάστηκαν 5, 6, 10 χρόνια για να φτάσουμε να ξέρουμε τι μπορεί να αξιοποιηθεί και τι όχι, και ακόμα ψάχνουμε. Ε, το ότι είμαστε σε αυτή τη διαδικασία είναι πάρα πολύ θετικό. Mm -hmm. Το ότι επιτέλου ξυπνήσαμε. Ξέρετε, ε, έχουμε και μια. Έχουμε πια και ένα βαντάζ. Δηλαδή, επιτέλου από το 2011, έχουμε ορίσει έστω με τον νόμο Μανιάτη τον περίφημο, τα απότερα όρια τη φαλοκρηπίδα μα. Δεν έχουμε ορίσει την φαλοκρηπίδα μα, ξέρετε. Πώ το ξέρω. Το ξέρετε, σα παρακολουθώ τα Και λέτε... αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιο λόγο συμβαίνουν όλα. Πάντω δεν υπάρχει θέμα διπλωματική ηλικιότητα. Όχι, είναι προφανώς. επιλογή όχι, όχι. Η οποία ε, δεν ξέρω αν δικαιώνεται. Κοιτάξτε, για, για αρκετά χρόνια είχαμε τη λογική του κατευνασμού. Ε, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πάει στη λογική τη αποτροπή. Και νομίζω ότι η αποτροπή είναι αυτή που έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα που σα είπα πριν. Να μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι νομίζω ότι ζούμε την εποχή του κοκτέιλ αυτή τη στιγμή. Λίγο αποτροπή, λίγο κατευνασμό. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Ε, η, απο, η άποψή μου είναι ότι η αποτροπή είναι αυτή που έχει περισχύσει. Okay. Το δέχομαι. Θέλω να πάμε στο δεύτερο τι τάξη θέμα για να αφήσω και το τελευταίο το, τελευταίο το σκοπιανό που θα απολαύσουμε και δύο. Εγώ θέλω να πάμε τώρα στα αλβανικά του κύριου Ράμα. Να πω ότι μου είχαν τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο τον υποδέχτηκαν εδώ οι Αλβανοί πολίτες και να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Ράμα θα πάρει αυτή την αγάπη που υπάρχει αγάπη από κάποιο κόσμο, δεν μπορώ να του μετρήσω πώ είναι, αλλά σίγουρα δεν τον αντιπαθούν έτσι. Το συμπαθούν, το θεωρούν ένα ηγέτη, μάλλον που σπάει κάποια στερεότυπα για την Αλβανία. Αν θεωρείτε ότι ο Ράμα θα θέσει ποτέ θέμα μειονότητας και όχι ομογένειας, μειονότητας σε σχέση με την Ελλάδα. Κοιτάξτε, μειονότητα δεν έχουμε ε, αλβανική στην Ελλάδα στη λογική ότι δεν έχουμε κάποιο είδου συγκέντρωση πληθυσμού σε κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Mm -hmm. Δεν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά τη μειονότητα και δεν έχει φάνει κάποια διάθεση, να είμαστε ειλικρινεί από τον κύριο Ράμα, να δημιουργήσει ένα θέμα ε, μειονότητα. Ο κύριο ε, ο, συγ, ο Ράμα, συγγνώμη, ε, πιστεύω ότι λειτουργήσε ανοίτως, mm -hmm. σαν μικροπαιδί επειδή ο κ. Μητσοτάκη έβαλε υποψήφιο τον κύριο Μπελέρη σε ευρωεκλογέ, ήθελε να έρθει να κάνει το δικό του, ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση. Ε, εγώ θεωρώ ότι ο κ. Ράμα θεωρούσε ότι δεν θα του επιτραπεί να μιλήσει και άρα θα είχε μετά ένα ωραίο αφήγημα προ τη Δύση ότι να οι κακοί Έλληνε που δεν έχουν κράτο δικαίου, που μα κατηγορούν εμά κτλ. Ορθώ για μένα η ελληνική κυβέρνηση του επέτρεψε να μιλήσει και κατά κάποιο τρόπο τον αγνόησε. Ήταν μια ανόητη κίνηση ήθελε προφανώ να προκαλέσει την Ελλάδα. Η επιμονή του στην ημερομηνία τη 12η Μαου, η μέρα που κλείνει ένα χρόνο από, από, τη φυλάξη του κυρίου Μπελέρη, ε, δεν είναι τυχαία και αυτή η επιμονή σώνει και καλά. Οι δε στην Αλβανία είναι σε ένα μισή χρόνο. Έτσι. Ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα. Τα κατάφερε, δεν νομίζω. Ε, δεν βοηθάει και του ομοθνεί του που μένουν στην Ελλάδα. Ξέρετε, οι Αλβανοί που μένουν στην Ελλάδα. Ό,τι έχουν χτίσει, το έχουν χτίσει με τον υδρότατο των χεριών τους. Είναι οι τελευταίοι που θέλουν την Ελλάδα και την Αλβανία να βρεθούν σε μια κατάσταση αντιμαχώμενη. Οι περισσότεροι δε Αλβανοί που έχουν εδώ χρόνια και τα λοιπά, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και έχουν ελληνοποιηθεί. Δεν έχουν ελληνικέ ε, ε, οι ίδιοι ε, κρατούν την αλβανική του συνείδηση, οι μεγαλύτεροι και τα λοιπά. Οι άνθρωποι Αλβανοί είναι, ε, όμως αγαπούν και την Ελλάδα. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι λίγοι οι εθνικιστέ στην Ελλάδα οι οποίοι θα θέλανε να δούνε τι δύο χώρε ισχύουν. Σίγουρα είναι η, η κατάσταση πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν τη δεκαετία του 90. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Θέλω να επανέλθω στο θέμα τη μειονότητα. Εγώ δημοσιογραφικά οφείλω να ρωτήσω και να επιμείνω. Ξέρω καλά και εσεί ξέρετε καλύτερα ότι ο ορισμό τη μειονότητα είναι λίγο φλου, είναι λίγο ασαφή. Δεν υπάρχει ένα καθορισμένο αξίωμα για το τι ονομάζεται η μειονότητα. Και επιμένω στα τουράμα, διότι καταλαβαίνω ότι είναι μια ερντογανική σκέψη. Η ερντογανική σκέψη εργαλειοποιεί τη μουσουλμανική μειονότητα, γιατί να μην εργαλειοποιήσει αύριο μεθαύριο και οράμα, δεν λέω αύριο, λέω στο μέλλον και οράμα του αλβανικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Αν ε, θέλει ε, να δημιουργήσει ε, θέμα. Κοιτάξτε, θα είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο να το κάνει. Συλλογική ότι θα έχουμε μία ε, μηδενική αναφορά. Πρώτα απ' όλα οι μειονότητε για να υπάρχουν, θα πρέπει να αναγνωρίζονται κατά κανόνα, καταρχάς, καταρχάς θα πρέπει να υπάρχουν. Mm -hmm. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει ειδικά σε έναν γεωγραφικό τόπο να έχουμε μια παρουσία η οποία να είναι σημαντική πληθυσμιακά. Το δεύτερο, και αυτό είναι που κυρίως ισχυροποιεί τις μειονότητες, είναι ότι αναφέρονται σε κάποιες συνθήκες. Αναγνωρίζονται. Παράδειγμα, η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αναφέρεται η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης στη συνθήκη τη δεν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ο κύριος Ράμα δεν έχει βάλει στο μάτι τόσο την Ελλάδα σαν χώρα. Ε, έχει βάλει στο μάτι, θέλει να εξολοθρεύσει την ελληνική μειονότητα. Mm -hmm. ε, ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους ομοεθνείς μας εκεί. Έχουν μεγάλα προβλήματα με τα μαγαζιά τους, με τις αδειές τους, με τις περιουσίες τους. Και το κυριότερο στη Χιμάρα έχει στήσει ένα πανηγύρι οικονομικών συμφερόντων στο οποίο εμπλέκονται ε, συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκεται και ο σύζυγος της Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας οι οποίοι προσπαθούν με, με ένα σμπάρο δύο τριγόνια και να υφαρπάξουν περιουσίες Ελλήνων και την ίδια στιγμή εκεί να χτίσουν ξενοδοχεία κτλ. Ε, δεν μπορεί η Ελλάδα να μείνει αμέτωχη. Ε, δεν μπορεί να μείνει ε, σιωπηλή σε αυτό. Για μένα ήταν πολύ ορθή η κίνηση του Πρωθυπουργού να συμπεριλάβει τον κύριο Μπελέρη Σαψκοδέλτια. Εγώ εκτιμώ ότι θα εκλεγεί. Αυτή είναι η προσωπική ναι. μου εκτίμηση. Έτσι, τον δείχνω, τον δείχνω, άνθρωπο δεν τον ξέρω. Δεν το... μου είναι οικείος. Ε, Και νομίζω ότι εκεί ε, θα δούμε τελικά οι εξυπνάδε του κύριου Ράμα μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Αν και η προσωπική μου εκτίμηση, αν με επιτρέπετε, είναι ναι. ότι θα κάνει το εφετείο γρήγορα... Και θα φροντίσει να μειώσει την ποινή του, να μην αποφυλαξει το Σεπτέμβριο, να αποφυλακιστεί πριν την ορκομοσία των Ευρωβουλευτών. Ε, μόνο του τα κάνει οράμα και τα σκέφτεται όλα αυτά. Γιατί αν τα σκέφτεται μόνο του, μιλάμε για μια πολιτική ιδιοφυία την οποία εμεί είχαμε περιορίσει στο στενό ρόλο του ζωγράφου Παύλο Πακεμβολή. Μόνο του ξύπνησε οράμα ένα πρωί και είπε: Δεν. Εγώ θα δημιουργήσω πρόβλημα στο μψωτάκι. Θα πάω μια, να κάνω μια ομιλία 12 του μήνα, θα βγάλω και αυτά τα ωραία βιντεάκια στο Facebook. Όχι, και... θα σα πω, αυτά τα σκέφτηκε μόνο του. Δεν νομίζω ναι, ότι δεν θέλει. υπάρχει μια ιδιαίτερη δηλαδή. Και νομίζω ότι ε, αν υπήρχε κάποιο άλλο δάχτυλο, αν ήταν λίγο πιο έξυπνο από τον κύριο Ράμα, γιατί τελικά έκανε μια τρύπα στο νερό. Θα σα πω όμω σημαίνει με την Αλβανία. Ε, οι τη έχουν φουσκώσει τα μυαλά. Του τα έχει φουσκώσει η Τουρκία. Έχει πολύ στενέ σχέσει. Τελευταία του τα έχει φουσκώσει κυρία. και η Ιταλία. Ναι. Ε, οι οποίοι έχουν σχέσεις ε, και καλώς έχουν σχέσεις, είναι δύο χώρες γειτονικέ. όμως θα πρέπει η Αλβανία να καταλάβει ότι οι σχέσεις αυτές δεν είναι ικανές προκειμένου να παρακαυθούν τα ελληνικά δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι εις βάρος του δικαίου. Έτσι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί οι Αλβανούς υπηκόους που έχουν μαγαζιά να τους ανανεώνεις συνάδεια κάθε 10 χρόνια και στους Έλληνες κάθε χρόνο και να τους κρατάς Ναι. Δεν μπορεί να φυλακίζει ένα δήμαρχο χωρί στοιχεία. Τελικά μπορεί όμω. Δηλαδή... Δεν μπορεί. Ναι, μπορεί. Πρακτικά μπορείς. το κάνει. Δεν μπορεί όμω. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή όσο το κάνει, θα είσαι η Αλβανία που λε ότι δεν είσαι, που άλλαξε. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Άρα, όσο ισχυρού συμμάχου και να έχει, ε, δεν μπορεί να παρακάμψει την Ελλάδα. Προσέχτε, δεν το λέω με μια υπερφύα λογική. Εμεί οι ισχυροί το λέω α... έναντι και οποιασδήποτε χώρα. Από την πιο μεγάλη μέχρι την... από μέχρι το πιο μικρό μα γείτονα. Κύριε Δεσποτόπουλο, οι Αμερικανοί τι ρόλο παίζουν σε αυτό, διότι αν πάμε στο επόμενο θέμα μετά το θέμα των Σκοπίων, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια Αμερικανική κολυμπήθρα που λέει ότι επειδή μου είσαι χρήσιμο, δεν, δεν πανά όποιο θέλει, δεν πανά κάνει ό,τι θε. Μου είσαι χρήσιμο. Κάνε αυτό που νομίζει μέχρι εκεί που δεν με ενοχλεί. Και θα προσθέσω ότι από προσωπική μου γνώση οι Αλβανοί θεωρούν ω σημείο αναφορά του περισσότερο από ό,τι είπατε τι ΗΠΑ. Έχουν μεγάλη ομογένεια και αυτοί, όχι σαν τη δικιά μα, αλλά έχουν μια ενεργή ομογένεια εκεί. Θεωρούν ότι ο τρόπο του πια ζωή, όσο και αν μα φαίνεται αστείο, είναι Αμερικανικό, προσωμιάζει με τον Αμερικανικό. Και αναφέρονται στου Αμερικανού πολύ συχνά στο δημόσιο λόγο του, σε εκπομπέ στην Αλβανία τηλεόραση, ω τη δύναμη που θα του προστατεύσει. Οι Αμερικανοί επιτρέπουν στο Ράμα να κάνει αυτά τα κόλπα, ή είναι αμέτωχοι. Ε, νομίζω ότι οι Αλβανοί έχουν μετρήσει λάθος το πώς βλέπουν οι Αμερικανοί την περιοχή μας. Οι Αμερικανοί στην περιοχή μας έχουν δύο σχηρούς συμμάχους, την Ελλάδα και την Τουρκία. Με την Τουρκία είναι απογοητευμένοι οι Αμερικανοί, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν το δυτικό στρατόπεδο. Όλοι οι άλλοι παίχτες είναι περιφερειακοί. Η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία... Ε, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, έχουν, οι Αμερικανοί τις βλέπουν Σαν ένα χωράφι που δεν θέλουν να παρισφρούν οι Ρώσοι. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρει του Αμερικανού είναι να μην yeah. υπάρχει ρωσική επιρροή και μέχρι εκεί. Οι Αλβανοί έχουν έναν ενθουσιασμό με του Αμερικανού, διότι στην προσπάθεια τη αναχέτηση τη ρωσική επιρροή προώθησαν το θέμα του Κωσόβου εναντίον των Σέρβων. Και αυτό το έχουν μεταφράσει, αυτό το αμερικανικό ενδιαφέρον το έχουν μεταφράσει. Έω ένα ενδιαφέρον να εξελιχθεί η Αλβανία στον αμερικα... αμερικανικό υπερπέκτη ή αμερικανικό υπεύθυνο τη περιοχή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, η αμερικανικο υπευθυνο της περιοχης έχει πολύ πιο ισχυρέ σχέσει με τις ΗΠΑ. Αυτό τα χρήματα σε χυμάρα που αναφέρατε πριν είναι σε μεγάλο βαθμό αμερικανικά. Θα μπορούσε, αλλά ξέρετε κάτι, εκεί μιλάμε πια και για ιδιωτικέ επενδύσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε μόνο. Εγώ θα σα πω ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ εισάγουν στην Ευρώπη φυσικό αέριο χρησιμοποιώντα ελληνικέ υποδομέ έρχεται υγροποιημένο, νεφελοποιείται και εξάγεται. Άρα είναι μεγαλύτερη δουλειά, λέτε αυτή, από 10 ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη. Προφανώ. Ε, έχουμε μια πια αμυντική συμφωνία πολύ ισχυρή. Έχουμε μια Αλεξανδρούπολη που έχει σε μεγάλο βαθμό αντικαταστήσει το ρόλο των Τούρκων στα στενά. Ε, μα βλέπουν οι Αμερικανοί σαν το ανάγωμα τη Ρωσία σε θερμέ θάλασσε Μεσογείου. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Πάντα μου κάνει εντύπωση αυτό όταν μιλάμε μαζί. Και είναι ωραίε οι συζητήσει μα. Αυτά που περιγράφετε είναι σωστά. Τα περισσότερα εγώ δεν είμαι σε θέση να τα κρίνω, δημοσιογραφικά τα κρίνω. Γιατί δεν περνάνε στον κόσμο. Γιατί ο κόσμο απογοητεύεται βλέποντα το ράμα στο γαλάτσι να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Περιμένει κάτι περισσότερο από το μισοτάκι όταν πηγαίνει στην Άγκυρα. Θεωρεί ότι οι Αμερικανοί μόνο παίρνουν και δεν δίνουν. Αυτό έχει να κάνει με την πραγματικότητα ή είναι θέμα δική μα, πώ να το πω, ε, εμείς εμεί θέλουμε να έχουμε χαμηλά τον πύχη. Έχει να κάνει με τον λαϊκισμό. Με το λαϊκισμό. Έχει να κάνει με το λαϊκισμό. Εγώ δηλαδή, που θέλω να περνάει στον και κόσμο, και είμαι λαϊκό. Έχει, έχει να κάνει με τον λαϊκισμό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή μερίδα του κόσμου, είτε πρόκειται στην πολιτική ελίτ, στη δημοσιογραφική ελίτ, στον ακαδημαϊκό κόσμο, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν κάποια πράγματα τα οποία. Είναι εκτό τη δική μου αντίληψη. Ναι. Δηλαδή, θέλουν μια ας πούμε, πιο επιθετική εντό εισαγωγικών προσέγγιση των πραγμάτων. Ε, νομίζω ότι Μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που εκτιθέμεθα στα μέσα ενημέρωση, ειδικά αυτοί οι οποίοι προσβλέπουν στην ψήφο του ελληνικού λαού, για να σα το πω απλά, mm -hmm. χρησιμοποιούν το συνέστημά του και ε, ε, δημιουργούν εθνικιστικέ ρητορίε, για να μην σας πω εθνικιστικέ εξάρσει. Πληρώνουμε ε, δυστυχώ τον λαϊκισμό. Κάντω, το στο συνέστημα υπάρχει. Δεν υπάρχει το, το συνέστημα. Αυτοί. Όχι, υπάρχει. Και καλώ υπάρχει. Διότι οι λαϊκή πρέπει, Έλληνε πρέπει να είμαστε πατριώτε. Και έχουμε πολλού λόγου ω λαό να είμαστε πατριώτε. Αλλά δεν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι χτίζουν καριέρε ω Μακεδονομάχοι ή ω Τουρκοφάγοι. Προφανώ και υπάρχουν. Έτσι. Ναι. Μια, έχει μια αεροπή ο πολιτικό μα κόσμο να μην μιλάει με ειλικρίνεια ε, στον λαό αλλά να λέει αυτό που ο λαός θέλει να ακούσει, να του δημιουργεί φαντασιώσει και αφηγήματα προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει πολιτικά. Και αυτό, ξέρετε, κρατάει το λαό μα πίσω. Ναι. Εντάξει. Εγώ, εγώ την άποψή σα, τη σέβομαι, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Δεν ή κάνω. Απόψη δική μου ναι. δικής Δεν δικής είναι υποχρεωτικό να την υιοθετήσω. Θέλω λοιπόν τώρα να πάμε στο καταπληκτικό θέμα που άνοιξε η Σκοπιανή Πρόεδρο. Θέλω να τη στείλω λουλούδια, δεν βρίσκω τη διεύθυνση, να ξέρετε. Θέλω να πω από πριν ότι για μένα είναι Σκόπια, δεν είναι Βόρεια Μακεδονία. Είναι αγένεια να σα γιορθώνω κάθε φορά που θα λέτε Βόρεια Μακεδονία. οπότε Όχι, εντάξει, ναι, Το εξηγώ γιατί καλώ. την προηγούμενη φορά πήρα πάρα πολλά email. Δεν είναι δυνατόν να διορθώνω εγώ τον προσκεκλημένο που θέλει να τη λέει. Εγώ θέλω να τη λέω Σκόπια. Εσεί είστε, είστε υπεύθυνοι για αυτά που λέτε εσεί. Εγώ το εξηγώ γιατί είναι κάποιο χρόνο που τρώμε μετά σε τέτοιου τύπου απαντήσει. Μπορώ να κατακαιραυνώσετε μόνο εμένα, Όχι, δεν χρειάζεται. Προ Θεού κανένα να όλοι, έχουμε τον ίδιο σκοπό. Σας, σας εξέπληξε αυτή η αντίδραση. Ή ήταν αναμενόμενη λόγω της εσωτερικής κατάστασης στο γειτονικό κράτος. Ήταν αναμενόμενη. Ε, θα είχα εκπλαγεί μόνο εάν είχαμε ορκομοσία με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Ε, ήταν μια πράξη καταρχάς προφανώς παράνομη. Δηλαδή και σε βάθο διεθνού δικαίου, το κράτο αυτό έχει μία ονομασία. Εσά δεν μ' αρέσει. Αλλά, με ούτε, με να, ούτε με να μ' αρέσει, ξέρετε. Αλλά μιλάω yeah, με ρεαλιστική πολιτική. Θέλουμε εμεί οι δύο. Ναι. Ε, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ε, δεν έχει να κάνει με το τι χώρα είναι, ε, ποια χώρα είναι κάποια πρόεδρο. Έχει να κάνει με το πώ αισθάνεται στο σπίτι τη. Mm -hmm. Όντα πρόεδρο μια χώρα, δεν έχει δικαίωμα εκεί αυτοπροσδιορισμού. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ορκιστώ για παράδειγμα πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ε, και να δηλώνω, να ορκιστώ στο όνομα της Γερμανίας, ναι. θα είμαι συγγνώμη για δέσιμο. Έτσι. Ε, στην ίδια λογική λοιπόν ήταν μια πρόκληση. Ε, για μένα η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να δράσει πολύ έντονα σε αυτό. Ε, εάν, ξέρετε τώρα έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση στη γειτονική μας χώρα, ε, εάν συσταθεί μια, θα συσταθεί η κυβέρνηση εντός 10 ημερών ε, από το ΒΕΜΕΡΟ, το Εθνικιστικό Αυτοκόμμα, Εάν μπει σε αυτή τη λογική, εμεί θα πρέπει να προσφύγουμε κατ' εμέ, στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Μπορούμε να προσφύγουμε μονομερό και να ζητήσουμε καταδίκη ναι. ε, τη χώρα αυτή. Θα μου πείτε τώρα τι θα πετύχει με μια καταδίκη. Θα είναι ένα όπλο για μα, ώστε να μπορούμε μετά να πάμε στην Ευρώπη, στην Αμερική κτλ. Και, και να πούμε: Κοιτάξτε, μαζέψτε του. Ναι, είναι από τι περιπτώσει εννοείται που πρέπει να το κάνει, γιατί αν δεν το κάνει, θα είσαι αδύναμο. Ακριβώ. Ναι. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να αφήσουμε αέρα στη νέα κυβέρνηση να νομίσει ότι εμείς θα δείξουμε ανεκτικότητα. Επίση. Όχι, όχι, όχι. Ε, να θυμίσουμε επίσης ότι όταν εμείς προχωρήσαμε στο Βέτο, στο Βουκουρέστι, ε, τότε προσέφυγε ε, η τότε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δικαιώθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο της ΧΑΙΚΣ εναντίον μας και το πήρε μετά χαρτί, ε, βραβείο και το γύριζε σε όλο τον κόσμο. Ε, δεν μπορείς να κάθεσαι αμέτωχος και να βλέπεις να εξελίσσονται πράγματα στη γειτονιά σου και να μην τα παρακολουθήσεις. Αυτό το κράτος με το ζόρι, θέλω να μου εξηγήσετε γιατί πρέπει να υπάρχει με αυτή τη μορφή στα βόρεια σύνορά μας. Γιατί είναι κράτος με το ζόρι και μπορώ να το προσυπογράψω όποιος και να με ρωτήσει, είναι ένα κράτος που έχει δημιουργηθεί παντρεύοντας διαφορετικές αφνότητες μεταξύ τους, διαφορετικές προσδοκίες για το τι είναι ο καθένας, διαφορετικούς αυτοπροσδιορισμούς όπως είπατε πριν και για κάποιο λόγο, Θέλουμε να το κάνουμε ένα κράτο και του δώσαμε και την πινακίδα Βόρεια Μακεδονία να φέρει γιατί πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο κράτος στα βόρεια σύνορα μας. Ε, τα κράτη δεν τα ορίζουμε εμείς. Τα κράτη προκύπτουν από τις εθνότητες που δημιουργούνται, ξέρετε, με ναι. τον καιρό. Ε, οι Σλάβοι Μακεδόνες είναι μια νέα εθνότητα, η οποία διαμορφώθηκε τα τελε... <Σ>... τις τελευταίες δεκαετίες. Ε, έχουμε αναφορές για... Μαγκεντών σκορθοντόξοι δηλώνονται κάποιοι της αρχή του 19ου αιώνα και όλες οι οποίοι πήγανε μετανάστες στη Νέα Υόρκη και τους καταγράφανε και λέγανε τι είστε εσείς. Μαγκεντών ορθοντόξοι. Ε, δημιουργήθηκε ένα σύγχρονος λαός λοιπόν. Ο λαός αυτός είναι Σλάβοι. Mm -hmm. Δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με την Αρχαία Ελλάδα. Έτσι. Έχει και Αλβανούς μέσα. Έτσι. Υπάρχει ένα κομμάτι Αλβανών και υπάρχει και επίση τώρα ένα καινούριο θέμα που έχει δημιουργηθεί με του Βούλγαρου. Yeah. Τι έχει συμβεί εκεί, Ο πραγματικό αριθμό των Βούλγαρων είναι πολύ μικρό, κάπου 2-3 χιλιάδε άνθρωποι. Αλλά τι έχει γίνει τώρα, Έχει γεμίσει η Βουλγαρία του υπηκόου τη ε, ε, χώρα με βουλγαρικά διαβατήρια, οι οποίοι τα παίρνουν με μεγάλη χαρά οι υπήκοοι τη Βόρεια Μακεδονία για να μπορούν να κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Αλλά τώρα η Βουλγαρία θέτει θέμα. Ε, βουλγαρική μειονότητα. Ναι. Και έχει γίνει κατάσταση εκεί, μήλο. Αλλά για να γυρίσω στο ερώτημα σα. είναι και ιστορική όμω απόλυξη αυτό, διότι και οι Βούλγαροι θεωρούν ότι ω Σλάβοι είναι Βούλγαροι, κατά μία έννοια, γιατί και η ιστορία των, Σκοπια... των Σκοπιανών είναι γεμάτη, α πούμε, με εθνικού ήρωε βουλγαρική καταγωγή. Γεγονό. Ε, σήμερα όμω έχουμε μία πραγματικότητα. Υπάρχει ένα λαό εκεί mm -hmm. που έχει διαμορφώσει μία δική του συνείδηση και υπάρχει και ένα κράτο που. Που έχει φτιαχτεί από το αυτό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μα. Όχι, oh, κύριε Σποντοπλέα, αλλά η συνείδησή του είναι η δικιά σα και η δικιά μου που έχουν πάρει. Την πήραν δανεική τη συνείδηση. Προσέχτε. Εγώ δεν του αναγνωρίζω ελληνική συνείδηση προ Θεού. Ούτε ναι. αναγνωρίζω συνείδηση η οποία σχετίζεται. Με την ε, αρχαία Ελλάδα. Εσείς εσύ ή το Με ενορίζεστε. τον Αλέξανδρο. Αλλά αυτοί για να ενωθούν και να κολλήσουν αλευρόκολα βάλανε τον Αλέξανδρο και τον Κεφάλα. Δεν είχαν άλλη αλευρόκολα. Πάμε και να βάλανε. τώρα να δούμε τη συνθήκη των Πρεσπών που ξέρω ότι δεν την αγαπάτε. <laughs> Έτσι μπορείτε να βγάλετε <laughs> τώρα ραγιασμό. <laughs> Σα αγαπώ πολύ. Ε, ε, θα το υποστώ. Να το υποστείτε. η δουλειά του δημοσιογράφου. Τι να κάνω κι ε, Στη συνθήκη των Πρεσπών που υπογράψαμε εμεί και οι βόρειοι μα, τι μέσα, ότι δεν έχουν καμία σχέση με το μακεδονικό ελληνικό και ξέρετε είναι μια πραγματικότητα την οποία την δέχτηκαν γιατί καταλαβαίνω ότι έτσι είναι. Ο λαό δεν την δέχτηκε. Αυτοί που υπέγραψαν Φτάξτε τη συμφωνία να που δεν την δέχτηκαν. Ο λαό του δεν την Φτάξτε δέχτηκε. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, σε μεγάλο βαθμό ε, το κατανοούν και νομίζω ότι η πλειοψηφία το ξέρει. Έχω βρεθεί πάρα πολλέ φορές με τις πιστονές μας. Ε, έχω συζητήσει και από ανθρώπου απλού καθημερινού. Έχω πάει στα Σκόπια, έχω πάει μπίτολα, μέχρι και μέρο τη ελίτ. Το γνωρίζουν ότι δεν έχουν. Mm -hmm. Είναι πολύ μικρό το κομμάτι που πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο είδου συνέχεια ε, με την αρχαία Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, εγώ ξέρετε, επειδή εγώ κάθε φορά πηγαίνω στο Μακεδονικό Μουσείο στα Σκόπια και αρχίζω επίτε να του διαβάζω τι ελληνικέ επιγραφέ, γιατί mm -hmm. εγώ μπορώ φυσικά ω ένα να διαβάσω, αυτοί δεν μπορούν. Και του τσιγκλάω, ξέρετε. Mm -hmm. Αλλά. Ε, νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου ε, θα μπορέσουν, θα πρέπει να βγάλουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν ιστορικές πραγματικότητες, είναι φαντασιώσει. Εγώ θα το αποδώσω στην αγωνία τους να διαμορφώσουν μια ταυτότητα μετά την πτώση της Ιουκοσλαβίας. Δεν χρειάζεται όμως, κακώς φτάσανε εκεί, δηλαδή να μπλέκουν το τον σύγχρονο Σλάβο Μακεδόνα με το Μεγαλέξανο, Τιβεργένα τη Βεργίνα κτλ. Ήταν μια ανοησία από πλευρά του. Ε, χωρίς κανένα ιστορικό έρισμα. Έτσι, μα, καταρχάς, Μακεδόνα σημαίνει, είναι ελληνική λέξη, είναι τη λέξη Μακεδνός από τη λέξη μάκο, είναι δωρικό ύποπτο στη λέξη μήκο. Επειδή ξέρετε, αρχαία Μακεδόνε ήταν υψηλοί. Mm. Η ίδια η λέξη δηλαδή προσδίδει κάτι το οποίο δεν του ανήκει. Ε, από εκεί και πέρα όμω στη ρεαλιστική πολιτική ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό ο λαό πια και υπάρχει και το κράτο. Και εγώ ξέρετε τι θα ήθελα. Αυτό το κράτο να καταλάβει ότι ναι, είναι Σλάβοι Μακεδόνε. Μένει ένα μεγάλο μέρο τη χώρα σου είναι στην παλιά γεωγραφική Μακεδονία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το Μεγαλέξανο, τη Βεργίνα κτλ. να το κάνουν χτύμα του αυτό, και από εκεί και πέρα να προσαρμοστούν σε αυτό που υπογράψαμε. Όχι όμω σε λογική τη νομική, στήκη, στη λογική τη ουσία. Δεν νομίζω ότι περνάει αυτό στον κόσμο. Σίγουρα μπορεί να δέχομαι αυτό που λέτε ότι οι περισσότεροι δεν δέχονται, το βλέπουν έτσι, σαν συνεκτικό δεσμό. Αλλά εγώ δεν βλέπω από τα ρεπορτά που κάνουμε. Να είναι έτοιμοι να το απεμπολίσουν αυτό τόσο εύκολα. Είναι σαν να λένε ότι από τη στιγμή που δεν μα επιτρέπεται να δημιουργήσουμε μια νέα ιστορία, γιατί αυτό θεωρούν ότι κάνουμε, τι θέλετε, να μην έχουμε ούτε τίποτα, να μην υπάρχουμε, φυτρώσαμε. Μήπω λοιπόν ήταν μια λύση να του επιτρέπουμε ή να του βοηθήσουμε και οικονομικά, αν θέλετε, να δημιουργήσουν μια νέα ιστορία για να σταματήσουν να έχουν ονειρώξει. Κοιτάξτε υποτίθεται ότι γίνεται μια προσπάθεια. Ναι. Ε, έχει γίνει, έχουν γίνει βήματα. Ε, τουλάχιστον γίνονταν μέχρι πρόσφατα. Είχαμε για παράδειγμα τη λοφόρο του Μεγαλέξανδρου που κατέληγε στα σύνορα τα δικά μα, με τον ονομάστη και νομίζω η Ειρήνη, αν θυμάμαι καλά. Και ο καβαλάρη δείκανε... λέει από κάτω έφυπο πολεμιστή. Το ναι, άγαλμα και γενικώ ναι, έχουν μπει και σε πολλά γάλματα ότι είναι τη ελληνιστική περίοδου κτλ. Αυτά που γράφει η Συμφωνία των Πρεσπών που σα δεν αρέσει βέβαια. Ναι, δε μάλληση, γιατί ε... δεν μ' αρέσει. Θα, ξέρετε, απολαμβάνω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε τα σχόλια. ξέρετε Είναι και πολύ δημοφιλή η εκπομπή σα. Ναι, είναι. 70-80% ξέρετε. Και από κάτω, ξέρετε, παίρνω πολλέ κουβεντιέ. Θα σα κάνω κοινωνώ τα email, τα προσωπικά που παίρνω, που είναι απολαυστικά, ξέρετε. Απολαυστικά. Ε, αλλά αυτή είναι η απόψη μου. Δεν πρόκειται να, ξέρετε, το ε, ε, να την αλλάξω. Για να το κλείσουμε αυτό, ήθελα μία εκτίμηση ω προ το εξή. Νομίζω ότι είναι άκερο να συζητάμε αν θα διαλυθεί ή όχι το κράτο αυτό. Θα είχε διαλυθεί ήδη, φαντάζομαι. Αλλά επειδή πάλι οι Αλβανοί προσπαθούν. Ποιο συμφέρει να... να διαλυθεί το κράτο αυτό, Εμένα σίγουρα. Όχι. Τα <laughs> 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 <η μόνη laughs> χώρα... έχω καταναλώσει πολύ φαιά, ουσία. Η μόνη <laughs> χώρα που έχει μεγάλο συμφέρον αυτό το κράτο να είναι εκεί και να ισχυροποιηθεί είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα. Οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι θα θέλανε πολύ καλά να το διαμελήσουν. Είχε γίνει και σχετική πρόταση στο Μητσοτάκη το γέρο. Θυμάστε από τον Μιλόσεβιτς Τώρα το ερώτημα θα σα βοηθήσει να το πείτε. <laughs> ε, για μα αυτό το κράτος θα πρέπει να μείνει εκεί, είναι ένα ανάχωμα και θα πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λειτουργεί ως ανάχωμα και του αλβανικού εθνικισμού και της επεκτατικότητας της Βουλγαρίας. Πολύ ωραία το είπατε και είναι η τελευταία μου ερώτηση. Συνεχώς μιλάμε για αυτό που λέγεται Μεγάλη Αλβανία, χρησιμοποίησα τώρα σε τη λέξη ανάχωμα. Αν είναι μια ιστορική ανάγκη, γιατί αυτό είναι τόσο κακό. Δεν λέω ότι είναι σωστό η λάθος. Αλλά σίγουρα οι Κωσοβάροι είναι Αλβανοί. Σίγουρα οι κάτοικοι των Σκοπίων είναι Αλβανοί, ένα κομμάτι, έτσι, όχι όλοι. Σίγουρα οι Αλβανοί από τη βόρεια Ήπειρο και πάνω έχουν μια αλβανική εθνική συνείδηση. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Γιατί πρέπει εμεί να λειτουργούμε σαν ανάχωμα και να χαλάμε χρόνο και χρήμα στο να μην δημιουργηθεί αυτή η τρομερή μεγάλη Αλβανία. Τι θα είναι δηλαδή αυτή η τρομερή μεγάλη Αλβανία, Θα είναι ένα κράτο, α πούμε, 5 εκατομμυρίων που θα κάνει τι. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω και θέλω να μου εμείς το πείσει έχουμε... έχουμε δύο θέματα. Mm -hmm. Το ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μάλλον ένα είναι το θέμα στην ουσία. Είμαστε κατά τη αλλαγή των συνόρων. Mm. Θεωρούμε ότι αν υπάρχουν αλλαγέ στα σύνορα στα Δυτικά Βαλκάνια, μπορούν να ανοίξουν οι ασκή του όλου. Έχουμε μια μουσουλμανική μειονότητα, όπου όμω έχει ένα τουρκο τουρκογενέ στοιχείο, το οποίο κάποιοι λίγοι εξ αυτών κοιτούν στην Άγκυρα με χαρά και η Άγκυρα του κοιτάει με χαρά και μπορεί να περιμένει την ιστορική ευκαιρία κάποια στιγμή για να δημιουργήσει θέματα και έχουμε φυσικά και το Κυπριακό. Ε, άρα, εμεί σταθερά, σαν χώρα, πολύ ορθά τη λέμε, δεν θέλουμε αλλαγή συνόρων. Mm. Δεν θέλουμε αλλαγή συνόρων. Θεωρούμε ότι μπορούν να ανοίξουν ένα σχήμα του όλου. Επίση, υπάρχει και το εξή θέμα. Και οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι, ξέρετε ότι έχουν, ειδικά οι Βούλγαροι, μια έτσι. Ε, ένα διακαή πόθο να βρεθούν σε θάλασσα. Οι Αλβανοί είναι βέβαια σε θάλασσα και οι Βούλγαροι είναι στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά. Οι Βούλγαροι πάντα είχαν το Αιγαίο. το Αιγαίο και ειδικά τη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, οι Αλβανοί κατά καιρού θέτουν θέματα και θα μπορούσαν να κοιτάνε μπροστά στην Ήπειρο μας δική μα κτλ. Εάν αυτέ οι δύο χώρε συναντηθούν καταπνίγοντα το σλαβομακεδονικό στοιχείο, τότε η Ελλάδα θα μπορεί να βρεθεί σε ένα τόξο που θα ξεκινάει από την Άγκυρα και θα φτάνει σαν τύρανα. Αυτό. Δεν είναι κάτι που. Κύριε Δεσποντόπουλε, μα σώζει από αυτό. Όχι με τα αυτό. σημερινά δεδομένα. Μα σώζει από αυτό ένα κρατήδιο το οποίο οι μισοί δεν ξέρουν τι είναι, οι άλλοι μισοί θέλουν να είναι κάτι άλλο και η πρόεδρο λέει ορκίζομαι στη Μακεδονία. Και... Μα σώζει από ε, προσέχτε, αυτό. Ε, προσέχτε, όχι το σημερινό κρατήδιο ε. αυτό, όχι η σημερινή πρόεδρο, όχι πιθανά η κυβέρνηση ε, που θα προκύψει. Αλλά ξέρετε ότι οι Βούλγαροι και οι Αλβανοί ε, εκνευρίζονται με τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί θεωρούν ότι η Ελλάδα έδωσε το φιλί τη ζωή σε ένα κράτο που θα μπορούσε να έχει διαμεληστεί. Το ξέρω, το είπαμε την άλλη φορά, το συζητήσαμε. Σέβομαι την απόψη σα. Δεν έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ. Να είστε καλά Εγώ, πάτε μια απολαυστική συζήτηση μαζί σα. Κύριε Βασίλη μου, αποχαιρετώντα τον κύριο. Παρακαλώ του ε, ε <laughs> τηλεθεατέ να είναι κόσμοι. Κο, <laughs> τι κόσμοι, τα κόβουμε τα κόσμοι. όχι, όχι, να μην τα κόψουμε. <laughs> θα μα έστελνε το YouTube αδιάβαστο. <laughs> ε, από τη στι... <laughs> ακούσατε, από, <τη> <laughs> από τη στιγμή που έχω αποφασίσει να έχω δημόσιο λόγο, είμαι προετοιμασμένο <laughs> να ακούω και τα καλύτερα και τα χειρότερα. Εντάξει, να ξέρετε ότι τα μισά μηνύματα βεβαίω είναι από πρεσβείε ε, 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 που παίρνουμε. και ε, μεταφρασμένα. φρασμένα. μεταφρασμένα, μάλιστα. Google Translate. Ακόμα και σε ανθρώπου που μου έχουν στείλει πάρα πολύ μίσο. Δηλαδή, ένα άνθρωπο μου γράψε κάποτε να νεκροφιλήσω το παιδί μου. Εγώ θα. δεν είμαι προληπτικός ευτυχώ. Εγώ που. θα επιστρέψω σε όλου τη χριστιανική μου αγάπη. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δεσποτόπουλο. Με χαμόγελο. Ε, με ένα μικρό διαλυματάκι στον κύριο Κωνσταντινίδη. Λοιπόν. Καλωσορίζω τον φίλο και συνάδελφο Χρυσό Κωνσταντινίδη. Χρυσο κωνσταντινιδη ανεστη ο κύριο. Έγινε πατέρα. Ακόμα. Τα περιμένουμε με την Τετάρτη. Με γυναίκα το κάνει το παιδί. <laughs> με ρομπότ. Ανόμαλοι. Καλά, δεν διδάχτηκε <laughs> τίποτα από την Eurovision. Μα γι' αυτό. Διδάχτηκα. Τα διδάγματα τα παίρνουμε κάθε Εσύ Εσύ μετέφερε την ανομαλία σου εδώ πέρα, κάνει με γυναίκα παιδί το 2024 και θε να σου πούμε και μπράβο. <laughs> Γελάζει. <laughs> ήταν καταπληκτική η Eurovision, την απίλαυσα. Ε, θυμήθηκα αυτούς, θυμάσαι τους Αυστριακούς που σταμάτησαν δύο φορές τις ορδές των Σελτζούκων στη Βιέννη, τείχη, που τσα, τσακίστηκαν στα τείχη της Βιέννης. Άμα έβλεπες μετά την Αυστριακή συμμετοχή, θα έβλεπες την κατάτια των απογόνων. Επίσης ήταν τρομεροί οι άντρε αυτοί που είδαμε, κάτι κορσέδες, δεν ξέρω αν τους πρόσεξες, που ήταν Ισπανοί. Ναι, τους είδα. Τους είδες, ε? Το τραγούδι πέρα από αυτά ήταν, ήταν δυναμικό. Αυτοί είχαν ένα μπροπάπου που πολεμούσε με την Ισπανική αρμάδα κάπου. Δεν θέλω να σου πω για τον Γουλιέλ Μοτέλο. Θα κατάπινε το μήλο. <σθακού> αν έβλεπε ο απογονό του τι έχει απογίνει. <σθακού> Εντάξει, και εμεί δεν πήγαμε πίσω. Οι δηλώσει μετά το τραγούδι ήταν πολύ ωραίε. Εντάξει, το, Λευστόν. το έφερε εσύ στον αέρα το θέμα αυτό. Το έφερε στην επιφάνεια. <σθακού> δεν θέλω να το σχολιάσουμε. Ξέρετε, γιατί είναι παρελθοντικό. Προτιμώ να ασχοληθούμε με πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μνήμη του ποντιακού ελληνισμού, που είναι πολύ πιο σημαντικά από λένε δύο τώρα χορευτέ Εννοείται και έτσι. Είναι η ιδανική ευκαιρία να πιάσουμε αυτό το θέμα. γιατί όπως είδε, έχει... Να εξηγήσουμε ο... ότι γράφουμε την εκπομπή 14 Μαου, γιατί ναι. πολλοί τη βλέπουν με καθυστέρηση. 19, 19 Μαΐου έρχεται η μέρα μνήμη για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, Έτσι. Ναι, και είναι ένα θέμα ιστορικό το οποίο δεν υπάρχει στα βιβλία ναι. των παιδιών, στα σχολεία στην Ελλάδα. Την ώρα που η Τουρκία βάζει ας πούμε, το δόγμα τη γαλάζιας πατρίδα. Εμεί θα ήταν μια πολύ δυναμική αντίδραση να βάζαμε το θέμα αυτό στα σχολικά βιβλία και να παθαίνουμε με τα παιδιά μα τι γινόταν στο παρελθόν και ποιοι είναι οι γειτονέ μα. Α, εσύ είσαι πλήρω αποσυντονισμένο σήμερα. Κάνει παιδί με γυναίκα. Ήρθε να μα πει να βάλουμε εθνικά θέματα στα σχολικά βιβλία. Αυτό, αυτή ας πούμε, η ομοβροντία φασισμού, πού θα σταματήσει, Γιατί εγώ δεν σε τίποτα από όλα αυτά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δέχομαι την, ε, το σχολιασμό και την, το του χαρακτήρα του Για ολοκλήρωση τη θα, θα μπορούσα να το πω με Θέλουμε να αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή την το χαρακτήρα, την, προσωπικότητα του Νίκου Καπετανίδη. Mm -hmm. Ο Νίκο Καπετανίδη ήταν ένα δημοσιογράφο, συνάδελφο, mm -hmm. ο οποίο ζούσε την περίοδο τη γενοκτονία στην Τραπεζούντα στον Πόντο. Είχε εκδώσει την εφημερίδα Εποχή. Είχε κυκλοφορήσει από το 1918 μέχρι το, 2000, μέχρι το 1921 και όλη αυτή την περίοδο. Η εφημερίδα του Νίκου Καπετερνίδη είχε, είχε, πλούσιο περιεχόμενο και κατήγγειλε τι θηριωδίε των Τούρκων. Mm -hmm. Τις σφαγές, Τι σφαγέ, του βιασμού. Είχε έρθει μάλιστα τέτα τέτ με τον Τοπάλο Μαν, τον αιμοσταγή Σφαγεία Αρμενίων και, Αρμενίων και, Ελλήνων. Τον είχε επισκεφτεί ο Τοπάλο Μαν στη γραφεία του στην Τραπεζούντα και τον είχε απειλήσει με ωραίο τρόπο, όπω μα απειλεί και μα ο κύριο Αρτογάν mm -hmm. ότι μη γράφει αυτέ τι ανακρίβει, δεν ισχύουν τίποτα. Ο ίδιο είχε κρατήσει πολύ στεναρή στάση. Είχε κρατηθεί ψύχρεμο απέναντι στον Σφαγέα. Το, το 1920 είχε επιβληθεί μια ε, 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 λογοκρισία στην εφημερίδα. Μα δείτε την εφημερίδα του από το 1920 και μετά έχει ολόκληρε στήλε. Πώ ονομαζόταν η εφημερίδα, εποχή. 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 Το οποίο το αρχείο το έφερε ο αδελφός του στην Ελλάδα, ο Κώστας και αυτή τη στιγμή το αρχείο ψηφιοποιείται και θα μπορούν οι φοιτητέ να τα διαβάζουν και να φτιάχνουν εργασίε με βάση την εφημερίδα εποχή. Ο Καπετανίδη συνελήφθη το 1921, αφού είχε κλείσει η εφημερίδα, και τον εκτέλεσαν διαπαχωνισμού στα δικαστήρια τη Αμάσια στι 21 Σεπτεμβρίου του 1921. Έχει όμω πολύ μεγάλο ιστορία αυτή η περίοδο που είναι έγκλειστο στι φυλακές τη Αμάσια. Ο ίδιο ε, στα δικαστήρια φέρεται να είπε. Βασικά υπήρχαν μαρτυρίε. Δεν φέρεται να είπε. Το είπε. Ναι. Κατηγορήθηκε από τον πρόεδρο, τον Εμίν Μπέι, ότι λειτουργούσε για την δημιουργία ποντιακού κράτου και ο ίδιο τον διέκοψε και του είπε: Όχι, κύριε πρόεδρε, εμεί δεν επιργαζόμασταν το τη δημιουργία Ποντιακού κράτους, αλλά την ένωση του πόντου με την Ελλάδα. Και στην αχώνη. Ακόμα χειρότερο του το έκανε. Λοιπόν. Ναι, ακριβώς. Λέει. Στην Αγχώνη ο ίδιος δεν δέχτηκε να φορέσει αυτή την κουκούλα τη μαύρη που φορούσαν στους στο μελοθάνατους, την πέταξε και όταν του πέρασαν τη θηλιά, αφού φώναξε ζήτω η Ελλάς και παρέδωσε την ψυχή του. Μάλιστα. Θέλατε να σα διαβάσω κάτι ένα πολύ ενδιαφέρον, πώ πώς τον περιγράφει ο Δημήτρης Ψαθάς, ναι. ο θεατρικός συγγραφέας, ο δημοσιογράφος, ο εκδότης ναι. λέει της εποχής, θεωρούσε χρέος του να μάχεται ανοιχτά για όλα τα εθνικά θέματα, με όλο του τον ενθουσιασμό και την ορμή ενός γενναίου πολεμιστή, υμνώντας ακούραστα τη δόξα της Ελλάδας και κρίνοντα βία τους Τούρκους. Μπορεί μέσα στην τραπεζούτα να υπήρχε ησυχία και αρκετή ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά έξερε πολύ καλό ο Καπετανίδη ότι γινόταν στα χωριά και δεν δίσταζε καθόλου το γράφει όπω βλέπει κανεί και ξεφιλίζοντα την εποχή Μάλιστα. του. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια για την ενασχόλησή σου με τον Ποντιακό Ελληνισμό και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνει, γιατί σε όλα τα μέσα που γράφει δεν αφήνει ποτέ τέτοια θέματα να πάνε χαμένα. Νομίζω ότι έστω και λίγου να αφυπνήσει κάτι έχει καταφέρει με τι μικρέ σου δυνάμει και κάτι καταφέρουμε κι εμεί που δίνουμε λόγο σε μια φωνή σαν τη δικιά σου. Και πάλι με έναν πόνο για τη σύζυγο, εύχομαι, και στην Ας επόμενη καλά. εκπομπή να κεράσει επιτέλου. Να δούμε πώ θα ονομάσει και το παιδί. Έχει πολλά να μα πει ακόμα. Δεν μα τα έχει αποκαλύψει. Περιμένω. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, ο δαίμον τη Άννα Ανοζίδου έφαγε την προηγούμενη αποφώνηση. Τεχνικοί λόγοι ήταν αυτή που δεν επέτρεψαν την αποφώνηση να βγει στον αέρα. Θα την παίξω κάποια στιγμή με. Πώ τα λένε αυτά που κάνουν, τα... αυτά που δεν έχουν παίξει στον αέρα. Θα κάνω μια τέτοια σειρά Α ελπίσουμε ότι η σημερινή, η σημερινή αποφώνηση Χρήστο, α ελπίσουμε ότι δεν θα έχει τεχνικά προβλήματα. Λοιπόν, πάλι ένα καμπανάκι θα χτυπήσω. Ένα καμπανάκι για τον πατριωτικό χώρο, διότι ο μεγάλο κίνδυνο που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο πατριωτικό χώρο δεν είναι ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Σκοπιανοί, ούτε οι Αλβανοί, ούτε η ελληνική κυβέρνηση που πετάει ετώ, τίποτα. Ο μεγάλο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν απόστρατη, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, οι είναι η γραφικότητα. Πήρα του συνδυασμού των ευρωεκλογών στα χέρια μου. Στου 31 συνδυασμού, οι 10-11 συνδυασμοί αυτοπροσδιορίζονται ω πατριωτικοί. Σιγά που έχουμε 11 ντεγκόλ στην Ελλάδα και κατεβάζεται 11 ψηφοδέλτια. Μέτρησα τα think tank που υπάρχουν. Κάθε απόστρατος έχει κάνει ένα think tank. Σιγά που έχουμε τόσο τρομερή στρατιωτική σκέψη, γεωστρατιωτική σκέψη στην Ελλάδα και έχουμε 30 think tank και 11 συνδυασμού στι ευρωεκλογέ. Για να λέω και τα του οίκου μα. Μέτρησα τα site και τι εκπομπέ. Πάνω από 30. Υπάρχει κανάλι το οποίο όταν δεν έχει την απέξη φωνάζει ένα διεθνολόγο να πιει καφέ. Σιγά που υπάρχει όλη αυτή η δημοσιογραφική σοφία να μεταλαμπαδεύσουμε στο κοινό. Όλα αυτά είναι εντελώ γραφικά, Όλα αυτά δείχνουν ότι κανένας δεν έχει συνέστηση του που πάμε. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο καθένας θέλει να είναι μαγαζάτορα στο μικρό του μαγαζάκι και ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για το καλό του πατριωτικού χώρου. Λέγοντας όλα αυτά, ελπίζω οι εκλογές που έρχονται να είναι οι τελευταίες εκλογές που στα 31 ψηφοδέλτια τα 11 θα είναι πατριωτικά. Γιατί αυτό σημαίνει ένα 0-4-0-5 για όλους. Ή για τους περισσότερους. Μέχρι το επόμενο. Λίτερες να είστε καλά.